Απαντήσεις για τη μη διεξαγωγή εκλογών σχολικών επιτροπών κλήθηκε να δώσει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Μπαντίκος στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μειονοτικών Σχολείων και σε τοπικούς φορείς που συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Εκπαίδευση. Ο Σύλλογος Γονέων παρέδωσε ψήφισμα στον κύριο Μπαντίκο για να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Πώς είστε? Τώρα κύριε, εδώ. Για όποιον λοιπόν είμαστε εδώ πέρα και για ποιον λόγο. Χαίρετε, χαίρετε. Ήρθαμε εδώ πέρα να συσκεφτούμε με τον κύριο βουλευτή Αμέτρη Τραν, που γνωρίζετε, με τον δήμαρχο Αμέτρη Τραν, με τον αντιπεριφερειάρχη Αμέτρη Μπράμ, ο κύριο δήμαρχο Ιάσμο Αντάρμουμίν, ο κύριο Τσιχάνη Μαμονού, αντιπεριφερειάρχη, ο κύριο πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί γονεί. Υποψήφιοι σχολικής εφορίας, ήρθαμε να σε επισκεφτούμε και να θέσουμε και τα παράπονα μας σχετικά με την, και με την ανακοίνωση που είχατε κάνει 30 Μαρτίου. Γι' αυτό θέλουμε να σας δώσουμε μια επιστολή στην οποία υπάρχουν τα παράπονα μας σχετικά με αυτά που δεν πραγματοποιήθηκαν, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν οι εκλογές, αλλά οι εκλογές δεν έπρεπε καν να κηρυχτούν 1η Δεκεμβρίου του 2020, για το λόγο ότι υπήρχε COVID, ήταν κλειστά τα σχολεία, υπήρχαν αυξημένα κρούσματα και είχε απαγόρευση εξόδου σε όλους. Με την απόφαση σας εσείς μας αναγκάσατε τους γονείς να βγούμε έξω από το σπίτι μας, να πάμε να συγκεντρώσουμε δικαιολογητικά ώστε να θέσουμε τις υποψηφιότητες μας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον αυτό, η ανακοίνωση, η απόφαση σας αυτή ανακοινώθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων. Τότε τα σχολεία ήταν κλειστά, εκτός από τον Διευθυντή και από τον Υποδιευθυντή, κανένας δεν έρχοντανε. Άρα δεν είχαν πληροφόρηση οι γονείς. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να καταθέσουν έγκαιρα υποψηφιότητα αυτή που ήθελαν να καταθέσουν. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας τότε, μπερδευτήκανε οι γονείς, διότι είχατε πει ρητά ότι έστω και ένας να είναι υποψήφιος στο σχολείο, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, είπατε. Αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό λόγω νόμου. Ο νόμος λέει το άρθρο 6, το λέει ρητά, τουλάχιστον 5. Εξαιτίας αυτού δημιουργήθηκε μια σύγχυση και δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα δικαιολογητικά για να καταθέσουν το αίτημά τους ως υποψήφιοι στις σχολικές εφορίες. Όλα αυτά μας τα λέτε εδώ μέσα. Σας τα λέμε αναλυτικά, κύριε Διευθυντή. Όπως και εμείς πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί είχαμε και συναντήσεις και η προσπάθεια αυτή την οποία και εμείς καταβάλουμε, θέλοντας πραγματικά να διενεργηθούν αυτές οι εκλογική διαδικασία να γίνει, προκειμένου να έχουμε τις νέες σχολικές εφορίες. Να σας πω ότι για να μπορούσε να μην προκηρυχτεί, εφόσον από το νόμο προβλέπονταν η λήξη της θητείας 31/12, έπρεπε να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση η οποία να δίνει η παράταση των ήδη υπαρχόντων, κάτι που στο χρονικό σημείο εκείνο, παρόλο που το γνωστοποιήσαμε το θέμα ότι επίκειται να γίνει αυτό το πράγμα, δεν είχε καταστεί εφικτό, δεν είναι δικό μας θέμα, να υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Άρα πραγματικά και έπρεπε έτσι να κινηθούμε για να είμαστε σύνομοι να προβούμε στην προκήρυξη των εκλογών. Γίνανε όλες οι διαδικασίες με πρώτη ημερομηνία, θυμίζω, 22 Δεκέμβρη. Γι' αυτό που λέτε για την ενημέρωση των γονιών, πέρα από τον πίνακα που ξαναφέρατε εσείς, να πω ότι οι σχολικές μονάδες, όντας σε τηλεεκπαίδευση, υπήρχε από τα μέλη των σχολείων η επαφή με τους γονείς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως και ενημερώνονταν οι γονείς για όλα τα θέματα. Άρα υπήρχε αυτή η ενημέρωση. Κατανοώντας και εμείς την διαδικασία αυτή, πέρα από ότι είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να προχωρήσουμε σε αυτό και δεν είχαμε κάτι νεότερο, ακούγοντας και εσάς, οι οποίοι πολύ ορθά βάλατε το θέμα της πανδημίας, άρα δηλαδή του κινδύνου ενδεχομένως διασποράς της νόσης του να γίνει η εκλογική διαδικασία, προβήκαμε στην αναβολή για τις 11 του Γενάρη, θεωρώντας ότι θα έχουμε την δυνατότητα, καλυτερεύοντας τα πράγματα, να προβούμε. Έκτοτε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία με πλήρη ενημέρωση και της πολιτικής προστασίας. Έχουμε έγγραφα που έχουμε αποστείλει, γι' αυτό και είχαμε αναδικαπληθεί με ορίζαμε τις αναβολές. Μήπως και καλυτερέψουν οι συνθήκες, αλλά και η πολιτική προστασία μας δώσει την άδεια, μια ειδική άδεια ενδεχομένως, να ρυθμίσουμε τον τρόπο για να μπορέσουμε να το κάνουμε.
Στο διάστημα, θυμάστε κύριε Πολυζάκη, είχαμε συναντηθεί, μιλήσαμε και είπαμε για την διαδικασία της, του να προβούμε σε αυτή τη διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία, κάτι που έχει δοκιμαστεί με το σύστημα ZEV, το οποίο προασπίζει και τα δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά, την εγκυρότητα και αξιοπιστία όπως πρέπει. Δεν έγινε αποδεκτό γιατί υπόθηκε ότι κάποιοι γονείς ενδεχόμενα δεν μπορούν κτλ. Ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο. Ήδη πριν την τελευταία αναβολή που κάναμε, απευθυνθήκαμε ξανά με έγγραφο και στο Υπουργείο Παιδείας και στην Πολιτική Προστασία, ακριβώς γνωστοποιώντας το θέμα, για να, να μας δώσουν την άδεια, να πει κανείς, να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία συντεταγμένα όπως εμείς το έχουμε ρυθμίσει, γιατί είπαμε ότι θα γίνει προσέλευση στα διακή κτλ. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε εμείς, ούτε δική μου απόφαση είναι δυνατόν να πάρθει ενάντια σε αυτό που προβλέπεται για το πώς είναι τα θέματα σχετικά με τον κορονοϊό, τις απαγορεύσεις γενικότερα που ισχύουν. Είχαμε μια, θα πει κανείς, ιδιαιτερότητα ότι πάλι ήταν σε εξαποστάσεις εκπαίδευση, άρα δεν είχαμε πολλά κρούσματα στην περιοχή και όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως δεν μας δόθηκε έγκαιρα, γι' αυτό καθυστερήσαμε μέχρι την τελευταία μέρα παραμονή, 8 Μαρτίου, Απριλίου, πριν τη διάρκεια των εκλογών, και αναγκαστήκαμε ξανά να προβούμε σε αυτή την αναβολή, την 7η κατά σειρά, όπου επισημαίνουμε ότι, όπως γίνει κάτι νεότερο στην πορεία, θα προχωρήσουμε στην προκήρυξη. Θέλω να πιστεύω, πραγματικά θέλουμε και εμείς να τελεσυνδικήσουμε το πράγμα αυτό, ότι με αυτό που ακούγεται τώρα, δηλαδή με την επανέναρξη του Λυκείου και με την απελευθέρωση που λέμε κάποιων της αγοράς, λένε εμπορίο κτλ., να βελτιωθούν οι συνθήκες. Ήδη έχω μιλήσει για αυτό το θέμα και με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που ανέλαβε πρόσφατα, τον ενημέρωσα για όλο αυτό. Αναμένουμε, είμαστε καθημερινά δηλαδή σε επαφή και ευελπιστούμε πραγματικά πριν την ημερομηνία που έχουμε ορίσει να καταστεί εφικτό να γίνει για αυτή η εκλογική διαδικασία. Λυπούμαστε πραγματικά και εμείς, θέλουμε να τελεσυνδικήσει αυτό το πράγμα, γιατί δημιουργεί κάποιες δυσλειτουργίες. Δυστυχώς όμως εκφεύγει από τη δική μας αρμοδιότητα στο να αποφασίζουμε. Αυτό που μου δώσατε το παραλαμβάνω, όπως το παρέλαβα, θα αποσταλεί και αρμοδίως για ενημέρωση. Ναι. Και αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και με τη δική μας παρέμβαση, ναι, να βρούμε μια λύση. Και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω, κύριε Διευθυντά. Αφού αναβλήθηκαν οι εκλογές 9 Μαρτίου που δεν είχαμε ούτε κρούσματα, τα σχολεία ήταν ανοιχτά, αφού δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τις εκλογές 9 Μαρτίου, ήταν φυσικά δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι εκλογές 30 Μαρτίου και ποιος ο λόγος να αναβληθεί πάλι στις 24. Ξέρετε κάτι. Και εσείς και εγώ, όλοι μας εδώ πέρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και 24 θα έχουμε τις ίδιες συνθήκες, οπότε θα ξανααναβληθεί. Ποιος είναι ο λόγος που αναβάλουμε συνέχεια 15 μέρες, 10 μέρες ή μια εβδομάδα? Για ποιο λόγο δεν δίνουμε μια αναβολή μέχρι τέλος του έτους να παραταθεί και η θητεία των σχολικών εφορίων, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτή η σύγκριση στα σχολεία? Επιτρέψτε μου, διαφορετική παράταση θητείας. Τώρα είναι νομοθετικά πραγματικά δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να παραταθεί ή να βγει μια απόφαση παράταση θητείας των προηγούμενων μελών, διότι δεν υφίσταται. Δηλαδή με βάση το νόμο 31-12 έτσι κι αλλιώς τελειώνουν οι θητεία τους. Αλλά δεν υπάρχει μια σχολική εφορία τώρα, η πρώην που λέμε, για να δοθεί παράταση. Συν ότι στις 48 σχολικές μονάδες υπάρχει σχολική επιτροπή που έχει προβεί σε συναλλαγές, άρα θα δημιουργούσε ένα θέμα, θα μπορούσε προφανώς και με νομοθετική ρύθμιση να γίνει για τους μισούς, ξέρω, για τις σχολικές μονάδες που είναι και για τις άλλες να μην είναι. Το θέμα είναι ότι όπως περιμένουμε και αναμένουμε μία απελευθέρωση ή μία ελάφρυνση των μέτρων, να προβούμε με τον τρόπο που το οργανώνουμε το πράγμα να γίνουν σύντομα. Επίσης, κύριε Διευθυντά, στην ανακοίνωσή σας αναφέρεστε ότι μερικοί από τη μειονότητα. Ξέρετε, συγγνώμη, γιατί, για να σας εξηγήσω, γιατί ναι, αυτή δεν η ανακοίνωση μερική, είναι όλη η μειονότητα εδώ πέρα. Έπεσε στην αντίληψή μας, δηλαδή μια ανάρτηση, η ανάρτηση που έγινε στο Σύνδεσμο Σχολικών Εμφοριών, ναι, όπου κατ' εμάς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μια δημοσίευση που έγινε. Γι' αυτό και κάναμε μια ανακοίνωση, θέλοντας να πούμε για το ευρύ κοινό, να πάρει και τη δική μας άποψη γιατί έγινε αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένας άλλος λόγος. Δηλαδή, ήρθαμε με μια επιτροπή αποτελούμενη από δύο βουλευτές και από σχολική εφορία, αντιπροσωπεύοντας δηλαδή όλους τους γονείς. Και επίσης θα δείτε εδώ πέρα και τους υπογράφοντες. Οι υπογράφοντες είναι αρχικά ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Ζεϊμπέικ, ο κύριος
Μπουρχάν Μπαράν, ο κ. Ιλχάν Αμέτ και όλοι οι αιρετοί εκλεγμένοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ανυπεργάτε. Αυτό κι όλο καταδεικνύει και τη σοβαρότητα του. Έχουν εκλεγεί. Δεν είπαμε ότι δεν είναι θέμα αλίμονο. Είναι θέμα των σχολικών εφορίων, των γεωργικών σχολείων. Όλοι θέλουμε να γίνουν εκλογές, όχι με ηλεκτρονική εκλογή. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, διότι για τον λόγο ότι ούτε οι δάσκαλοι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αυτές τις εκλογές και προσφύγανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το θέμα. Σκεφτείτε ότι δεν είναι, μια και μου δίνεται αφορμή να πω, ότι δεν ήταν μόνο το θέμα των σχολικών εφοριών που δεν είχε αναβολή. Έτσι παράταση. Θα θυμίσω ότι το ίδιο δεν έγινε και με τα Περσιακά Συμβούλια των Εκπαιδευτικών, όπου εκεί βέβαια προτάθηκε και νομοθετήθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία στήθηκε ως διαδικασία πολύ καλά, έτσι, και με επιτροπές και όλα αυτά διεξήχθη. Τώρα αν είναι η συμμετοχή ή όχι, είναι άλλο θέμα. Αλλά πάντως δεν δόθηκε ούτε εκεί παράταση, γιατί σας είπα ότι το χρονικό σημείο είναι μάλλον δύσκολο για το Υπουργείο, αλλά δεν είναι δικιά μου θέση να πάρω να εξηγήσω εγώ γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα. Εγώ αναγνωρίζω την ανάγκη του να πραγματοποιηθούν οι εκλογές και αυτό εργαζόμαστε όλοι σύντομα να μπορέσουμε να είμαστε στη θέση να το καταφέρουμε να γίνει.